μέσα από τη σημερινή συνέντευξη τύπου να καλέσουμε σε μια εξαιρετική εκδήλωση όλο τον κόσμο. Και η εκδήλωση αυτή έχει να κάνει με ένα αθλητικό γεγονός, με ένα φιλανθρωπικό, με έναν αγώνα με φιλανθρωπικό σκοπό, με τους παλέμαχους της Εθνικής Ελλάδος στο μπάσκετ. Προσωπικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί αυτό είναι και σε κάτι, σε έναν τομέα τον οποίο έχω αγαπήσει και έχω θητεύσει για ένα διάστημα. Όμως ο σκοπός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Τα έσοδα που θα υπάρχουν από αυτόν τον αγώνα θα διατεθούν στο Ίδρυμα Γεωργίας Σαμαρτζή, μια προσπάθεια η οποία έχει αρχίσει, κάνει τα πρώτα της βήματα και μας δίνει έναν πολύ σοβαρό, θα έλεγα, χαρακτήρα εξ αρχής. Προεξάρχοντας του πατέρα Ραφαήλ, ο οποίος βρίσκεται δίπλα μου, τον οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάρα πολύ εκ μέρους όλων των δημοτών για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και δραστηριοποιείται το Ίδρυμα Γεωργία Σαμαρτζή. Θεωρώ ότι όλοι οι δημότες πρέπει να περάσουν από το κλειστό γυμναστήριο το Σάββατο το απόγευμα, έτσι δεν είναι, στις 4.30 ώρα. Και εκεί πέρα από ότι θα απολαύσουν τους παλέμαχους άσους, να βρίσκονται μαζί με τους τοπικούς αστέρες του μπάσκετ, θα μπορέσουν και αυτοί να συνεισφέρουν σε αυτό το θεάρεστο έργο το οποίο έχει το Ίδρυμα αναλάβει. Εκτός από τον πατέρα Ραφαήλ, θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης και τους χορηγούς της εκδήλωσης για τις δύσκολες αυτές εποχές. Οι χορηγοί είναι πάρα πολύ σημαντικοί για να μπορέσουμε να κάνουμε οτιδήποτε. Καλό λοιπόν τους πάντες να είναι το Σάββατο το απόγευμα στις 4.30 ώρα στο κλειστό γυμναστήριο Ναυπλίου για να συμμετέχουν σε αυτήν την φιλανθρωπική εκδήλωση. Το Ίδρυμα Γεωργία Σαμαρτζή Πολιτεία Αγάπης ξεκίνησε σαν ιδέα το 2012, όπου το σχεδιάζαμε με τη σύζυγό μου για να βοηθήσουμε ανθρώπους που πλήττονται από την οικονομική κρίση. Επίσης, θα θέλαμε να προάγουμε τον πολιτισμό μέσα από το Ίδρυμα με διάφορες πολιτιστικές δράσεις. Αυτό όμως δεν πραγματοποιήθηκε, γιατί ξεκίνησε η περιπέτεια της υγείας της Γεωργίας, που απεβίωσε το 2014 και τα σχέδια έμειναν πίσω. Εδώ και 6 μήνες υλοποίησα την επιθυμία της με πολλούς καλούς φίλους, δημιουργώντας την ειδική γραμματεία φιλανθρωπίας του Ιδρύματος, όπου βοηθάμε 40 οικογένειες, από τις οποίες οι περισσότερες έχουν μικρά παιδιά και δυσκολεύονται πολύ στη διαβίωσή τους. Ο φιλανθρωπικός αγώνας μπάσκετ που οργανώνεται το Σάββατο 2 Μαΐου και ώρα 4 στο κλειστό γυμναστήριο Ναυπλίου θα βοηθήσει το Ίδρυμα με τα έσοδα να αγοράσουμε τρόφιμα για το κοινωνικό μας παντοπολείο. Γι' αυτό θα ήθελα να προσκαλέσω για ακόμα μια φορά τον κόσμο της Αργολίδας να συμμετέχουν στην εκστρατεία αγάπης του Ιδρύματος, ενισχύοντάς το με την παρουσία τους, είτε ως μέλη, είτε ως εθελοντές, είτε όπως μπορεί ο καθένας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Ναυπλίου κύριο Δημήτρη Κοστούρο για την υποστήριξη, τον εμπνευστή του αγώνα κύριο Τάκη Πετρόπουλο και φυσικά τους παλέμαχους της Εθνικής Ελλάδος και τους παλέμαχους του ΙΑΚΑ για την έμπραχτη συμπαράσταση στο έργο μας. Θα ήθελα να φέρω τους καλωσορισμούς που θα έρθουν. Είναι ο Κώστας Τσαρής, ο Θοδωρής ο Παλουκάς, ο Μπάνε ο Πρέλεβιτς, ο Νίκος ο Μπουντούρης, ο Ευθύμης ο Ρεδιάς, ο Νάς ο Γαλακτερός, ο Σιούτης ο Γιάννης, ο Βασίλης ο Σούλης, ο Κωνσταντινής ο Χρήστος, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Συλλόγου, ο Χριστοδήλου ο Χρήστος, ο Λιαβέλης ο Παναγιώτης, ο Κορονιός ο Άγγελος. Προπονητής ομάδας θα είναι ο Γιάννης ο Ιωαννίδης και θα έρθουν και κάποιοι άλλοι αθλητές ακόμα.